Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, εκ μέρου του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, θέλω με τη σειρά μου να συγχαρώ τους διοργανωτές για την τόσο σημαντική ημερίδα. Ε, εκπροσωπώντας τον τραπεζικό χώρο, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μερικές τάσεις των διεθνών αγορών σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, τάσεις που αναπτύσσονται στην ελληνική αγορά και μετά να εστιαστώ στις ανάγκες της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρηση και στις λύσεις που προσφέρει σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με, τα τελευταία, με το τελευταίο report του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι, γεωπολιτικές, οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί δημιούργησαν νέε τάσει. Έτσι, λοιπόν, αναδιόμενε αγορέ όπω η Ινδία, η Μέση Ανατολή και η Αφρική προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τι εξαγωγέ που είναι εστιασμένε στου φυσικού πόρου και να δημιουργήσουν προποθέσει για εξαγωγέ προστιθέμενη αξία, επενδύοντα πάρα πολύ δυναμικά κυρίως στην τεχνολογία και επίσης αναμορφώνοντας το θεσμικό τους πλαίσιο και επαναπροσδιορίζοντας την προσέγγιση τους στις διεθνείς αγορές. Η γεωπολιτική αστάθεια και η ανακατανομή του εισοδήματο έφερε και νέου συσχετισμού. Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε ότι από τι καθετοποιημένε εφοδιαστικέ αλυσίδε που ξέραμε όλο αυτόν τον καιρό, σταδιακά μεταβαίνουμε σε οριζόντιες αφοδιαστικές αλυσίδες. Τέλος, αυτό που είναι κοινό τόπος είναι η ανάγκη της πραγματικής απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου από τα κλειστά περιφερειακά μοντέλα, τα οποία δημιουργούν πραγματικά εμπόδια. Ε, Όπω όλοι γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα περνάει σε μία, έχει εφαρμόσει μια μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι εξαγωγέ αποτελούν τον σημαντικότερο πυλώνα τη ανάπτυξή μα, όχι μόνο γιατί οι αναπτυσσόμενε επιβεβαιώνουν την ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία στι αγορέ, αλλά γιατί δημιουργούν νέε θέσει εργασία και γιατί σταματούν και την ομορραγία του έμψυχου δυναμικού μα προ το εξωτερικό παρά τα πολύ θετικά μηνύματα που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, ο, μέσος, ο εθνικός μέσος όρος εξαγωγών αγαθών το 2012 διαμορφώθηκε στο 12,7% και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο 27%. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά περιθώρια ακόμη για να πλησιάσουμε το μέσον όρο της Ευρωζώνης που είναι 43%. Όπως αναφέρθηκε και ο κύριος Υπουργός, υπήρξε μια ευνίδια συρρήκνωση του ελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου και αυτό κυρίως ήταν αποτέλεσμα του εξορθολογισμού της κατανάλωσης, του εξορθολογισμού των εισαγωγών. Έτσι λοιπόν, αγαθά τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο δίκτυο του εισοδήματο μειώθηκαν δραστικά, όπω είναι τα καταναλωτικά αγαθά και τα αγαθά πολυταλία. Και να σα πω χαρακτηριστικά ότι το 2012 αντιπροσώπευαν το 5,2% του ΑΕΠ, όταν το 2008 αυτό το ποσοστό ήταν 10%. Ε, αυτό το αποτέλεσμα αντέδρασε, επέδρασε κατά τα δύο τρίτα του, του ισοσκελισμού του ελλείμματος και το 1 τρίτο οφείλεται στην ανάπτυξη των εξαγωγών και στη μείωση των τόκων για το δημόσιο χρέος. Είναι εμφανέ, λοιπόν, ότι στι χώρε τη Ευρώπη του Νότου, όπου είχαν παρόμοια προγράμματα δημοσιονομική προσαρμογή, εφάρμοσαν ένα διαφορετικό μείγμα. Εκεί, λοιπόν, έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στι εξαγωγέ. Κάτι που πρέπει να δώσουμε κι εμεί. Οι τάσει των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ θετικέ. Ε, να πούμε ότι στην τετραετία 2008-2012 οι εξαγωγέ των αγαθών αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά 20%, ενώ ε, οι εξαγωγέ των καυσίμων 140%. Ο κλάδο διείληση αποτελεί τον πιο δυναμικό κλάδο, αλλά για ένα, ένα κυρίω λόγο, για τι επενδύσει που έγιναν στον τομέα αυτό. Ε, οι, οι εξαγωγές των υπηρεσιών εμφανίζουν μια δυναμική, η οποία κυρίως οφείλεται στον τουρισμό. Τα θετικά αποτελέσματα του 2013 είναι ε, γνωστά και αναμένεται να συμβάλλουν περισσότερο στην ανάταση των εξαγωγών στο σύνολό τους. Θέλω όμως μαζί σας να μοιραστώ μια έρευνα την οποία έκανε η Εθνική Τράπεζα, συγκεκριμένα η Διεύθυνση Στρατηγική τη Εθνική Τράπεζα, με έμφαση στη μικρομεσαία εξωστρεφή επιχείρηση, δηλαδή την επιχείρηση που έχει τζίρου μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και αναδεικνύουν τα εξή. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει συνεισφέρουν στο 35% των εξαγωγών, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 24%. Δείχνει λοιπόν ότι διευρύνεται η βάση των εξαγωγών μας. Οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν και πολλούν τα αγαθά τους στο εξωτερικό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του τζίρου τους, αυξήθηκαν στο 55% των μικρομεσών επιχειρήσεων το 2012, όταν μια δεκαετία πριν ήταν 45% μόλις. Είναι σαφές ότι το 1 τρίτο πλέον των μικρομεσών επιχειρήσεων εξάγει, έχει εξωστρεφεί η τάση και εξάγει το 23% του τζίρου. Όμω αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το βαθμό εξωστρέφε είναι σαφέ ότι είναι το μέγεθο τη επιχείρηση. Έτσι, οι μεσαίε επιχειρήσει εξάγουν στο 42% του, όταν οι μικρέ μόλι το 17%. Η μικρή λοιπόν επιχείρηση χρειάζεται πραγματική στήριξη για να βγει στι αγορέ. άλλο ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο είναι ελπιδοφόρο. Για ποιο λόγο είναι εξωστρεφείς οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόλις το 1 τρίτο, για λόγους στρατηγικής, από στρατηγική επιλογή. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι τα υπόλοιπα 2 τρίτα, τα οποία θα πρέπει να στραφούν σε στρατηγικές παρόμοιες, τι όθηση θα δώσουν, εάν πραγματικά εστιάσουν σε αυτό το τομέα. Πραγματική όθηση στις εξαγωγές. Α δούμε όμω ποιε είναι οι ανάγκε τη ελληνική επιχείρηση, τη ελληνική εξαγωγική επιχείρηση. Μια σύγχρονη επιχείρηση και τα στελέχη τη εστιάζουν σαφώ στην αποτελεσματική διαχείριση τη εφοδιαστικής αλυσίδα. Για διάφορου λόγου ο καθένα, όπω είναι η βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων, η καλύτερη διαχείριση του inventory κτλ. Οι τράπεζε είναι πολύ καλοί γνώστε τη εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά είναι ακόμη καλύτεροι γνώστε τη χρηματοοικονομική αλυσίδα. Η σύγκληση αυτών των δύο αλυσίδων, τη εφοδιαστική και τη χρηματοοικονομική, είναι το ζητούμενο. Γιατί? Διότι δίνει διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, δίνει ταχύτητα και δημιουργεί προποθέσει χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, του αγοραστή και του πολιτή. Οι τράπεζε, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια μεταξύ των οποίων και η Εθνική Τράπεζα, έχουν επενδύσει σημαντικά σε τεχνολογίε για B2B διασυνδέσει. Τεχνολογίε οι οποίε επιτρέπουν την εξαποστάσεω διαχείριση εισπράξεων και πληρωμών με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, αποτελεσματική διαχείριση τη ρευστότητα. Όπω σα είπα όμω, το ζητούμενο είναι και η χρηματοδότηση. Είναι λοιπόν σαφέ ότι πρέπει να δούμε και εναλλακτικέ μορφέ χρηματοδότηση. Αυτό που στο εξωτερικό λένε trade financing ο ελληνικό χώρο, τραπεζικό χώρο και ιδιαίτερα η Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει μια σειρά πωλήσει που ξεκινάνε από την προχρηματοδότηση, το forfaiting, το factoring. Δεν είναι το ζητούμενο να σας αναλύσω αυτή τη στιγμή τις λύσεις. Έχετε τη δυνατότητα να τις αναζητήσετε από τα έμπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας. Απλά θέλω να δώσω το στίγμα. Τέλος, αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική επιχείρηση είναι στήριξη. Είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδίω η μικρή επιχείρηση. Θέλει να έχει γνώση των αγορών, να έχει πρόσβαση στις ιδιαιτερότητες των αγορών, θέλει μια πελατοκεντρική οργανωτική δομή από το συνεργάτη Η τράπεζα είναι συνεργάτης της επιχείρησης, θέλει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θέλει να μπορεί να επικοινωνεί συνεχώς και αμφίδρομα με την τράπεζα. Από τις πρώτες μέρες της κρίσης, εκτός από τα θέματα ομαλοποίηση ε, ομαλοποίησης των διαδικασιών για τις εξαγωγές, που ξέρουμε ότι τα έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης με ένα πολύ δυναμικό team, στο οποίο συμμετέχουν και οι τράπεζες, ένα άλλο θέμα το οποίο αναδείχθηκε είναι η ρευστότητα. Το Υπουργείο Ανάπτυξη μαζί με τι τράπεζε φρόντισε να διοχετευτεί η ρευστότητα στη μικρομεσαία επιχείρηση μέσα από διάφορα προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρω το ΕΤΑΝ, το ΕΣΠΑ για επενδύσει που στήριξαν το εμπόριο, τη μεταπίση αλλά και οι εγγύσει τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που ε, διοχέτευσαν ρευστότητα 1,4 δι μέχρι το 2015, θα διοχετευτεί αυτή στην αγορά. Θα σταθώ σε ένα νέο πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή εγκυοδοσία ύψου 500 εκατομμυρίων για τη στήριξη των συναλλαγών διεθνού εμπορίου. Ξέρετε όλοι ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι εγγυητικέ μα, οι ενέργειε πιστώσει μα δεν γινόντουσαν αποδεκτέ στο εξωτερικό λόγω μια αποδοχής του κινδύνου χώρα. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα έρχεται να δώσει απάντηση σε, αυτό, σε αυτή την τροχοπέδη. Έτσι λοιπόν η ελληνική εξαγωγική επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει με εγγυητικέ διεθνεί διαγωνισμού, μπορεί να εκδώσει εγγυητικέ προκαταβολή, μπορεί να εισάγει τι πρώτε ύλε τη απρόσκοπτα πλέον. Η Εθνική Τράπεζα, πρέπει να σας πω ότι πρωτοστάτησε στο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος και ήταν και η πρώτη τράπεζα που υλοποίησε το πρόγραμμα. Όμως, πέρα από τα πρακτικά τα οποία αναφέρθηκα, στα οποία αναφέρθηκα, που είναι οι διαδικασία των εξαγωγών και η ρευστότητα, ένα, μια στρατηγική εξαγωγών θέλει στόχευση στις βασικές αγορές. Η μικρομεσαία επιχείρηση και λόγω της γυκνίασής της εξάγει το 41% στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκεί λοιπόν η τράπεζά μας, με την πολύ ισχυρή παρουσία της, συνετέλεσε στη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ενδεικτικά να σας πω ότι το 2012 συνήψαμε 1.100 συμφωνίες εμπορικές μεταξύ πελατών του ομίλου. Όταν μιλάμε όμως για δυναμικές αγορές, αμέσως το μυαλό μας πάει στην Κίνα, πάει στη Ρωσία. Από το 2008, η Εθνική Τράπεζα, γνωρίζοντας τη δυναμική της Κίνας, δημιούργησε εξειδικευμένο γραφείο συμβούλων που μιλούν την Κινέζική, που έχουν γνώση της αγοράς, συνήψαμε συμφωνίες με τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κίνα και συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις των πελατών μας. Να σας πω ότι το 2012, πάνω από το 60% των εξαγωγών προς την Κίνα πέρασαν από την Εθνική. Φέτος, υιοθετήσαμε το νέο γραφείο μας για τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια πολύ δυναμική αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές. Έτσι λοιπόν, με μια στρατηγική συνεργασία και με το ελληνορωσικό επιμελητήριο, θα χρηματοδοτήσουμε επιχειρηματικές αποστολές και θα συνάψουμε συνεργασίες με φορείς και κλαδικά επιμελητήρια. Κυρίε και κύριοι, δεν θέλω να σα κουράσω άλλο. Αναμφισβήτητα, η Εθνική Τράπεζα αποτελεί ένα στρατηγικό συνεργάτη για την ελληνική επιχείρηση. Το ισχυρό προφίλ τη, το σοβαρό προφίλ τη πάνω απ' όλα, το ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο, το ευρύτατο δίκτυο, οι χιλιάδες πελάτες, η πρόσβαση σε οργανισμούς, στους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, η παρουσία μας σε όλα τα διεθνή φόρα, εκεί που αποφασίζονται οι εξελίξεις. Μας δημιουργούν τη γνώση, την οποία τη φέρνουμε και τη χτίζουμε για την ελληνική αγορά. Πάνω απ' όλα, όμως, είναι το έμψυχο υλικό μας. Με ειδικού συμβούλου Trade Finance σε όλες τις θηγατρικές του ομίλου, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την εξωστρέφειά σα. Γιατί εμεί πραγματικά πιστεύουμε στην ελληνική επιχείρηση, πιστεύουμε στην ελληνική εξωστρέφεια και είμαστε έτοιμοι να σα στηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ.